ένας από τους Δήμους που συνενώθηκαν με την Άουσα. Που συνένωσαν. Και ο οποίος μας έκανε, η αλήθεια είναι, έχει αφήσει σπουδαία παρακαταθήκη και οικονομική παρακαταθήκη, την οποία την αξιοποιήσαμε δεόντως. Για την αξιοποιήσουμε και πάλι. Έτσι. Φωτοβολταϊκά, την εποχή. Λοιπόν, να σας. Υπουργέ μου, αγαπητέ πρόεδρε της ΚΕΔΕ και δήμαρχε Αμπελοκήπων, αξιότιμοι διευθυντές της πρωτοβάθμισης και της δευτεροβάθμισης εκπαίδευσης, κυρία Τζίγμα Περιφερειακή Σύμβουλε, στρατηγέ μου. Θα πάρεις προαγωγή της Υπουργής. Είσαι σε καλό δρόμο για προαγωγή. Λοιπόν, κύριε Σπάτση, νομάρχα, παλιέ νομάρχα μας και αυτοδιοικητικέ με βαθιά εμπειρία, κύριε Σιδηρόπουλε, εξαιρετικέ γιατρέ πρώτα και μετά αυτοδιοικητικέ. Αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας, σας καλωσορίζω. Φίλε πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Γιαννακοχωρίου που φιλοξενούμαστε σήμερα, σας καλωσορίζω στο επίσημο γεύμα της 202ης επετείου του ολοκαυτώματος της Νάουσας. Η τιμή για την πόλη μας είναι μεγάλη και το σημαντικότερο από αυτήν την τελετή, την οποία μέχρι προλίγου τελέσαμε, που αποτελεί μια τελετή μνήμης για τους ήρωες προγόνους μας, οι οποίοι επέλεξαν κόντρα σε αυτό το οποίο θα ήταν το φυσιολογικό, ειδικά με τα σημερινά δεδομένα, να κρατήσουν δηλαδή τα προνόμια, τα εξαιρετικά προνόμια τα οποία είχαν, την μεγάλη οικονομική ανάπτυξη η οποία γνώριζε η Νάουσα και θα ήταν οι τελευταίοι που θα έπρεπε ενδεχομένως να επαναστατήσουν. Παρ' όλα αυτά ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έδωσαν το σύνθημα για τον μεγάλο και σπουδαίο αγώνα για την ελευθερία. Και μάλιστα πότισαν με το αίμα τους αυτόν τον αγώνα, δίνοντας ένα έξοχο παράδειγμα, ένα συγκλονιστικό παράδειγμα για τη σημασία που είχε η ελευθερία, η αξίας και η τιμή. Και αυτό γίνεται ακόμη συγκλονιστικότερο αν αναλογιστούμε τη θυσία των Ναουσαίων γυναικών, οι οποίες επέλεξαν τον ηρωικό και ένδοξο θάνατο από την ατίμωση, επιλέγοντας μαζί με τα παιδιά τους να θυσιαστούν πέφτοντας στο ποτάμι της Αράπτης. Ακριβώς σε αυτήν τη σημερινή ταραγμένη εποχή είναι το μήνυμα το οποίο δίνουν οι πρόγονοί μας, είναι η πίστη στην ελευθερία, η πίστη στις αξίες, η πίστη στα ιδανικά και η αγάπη για την πατρίδα, για την πίστη. Και εμείς ως σύγχρονοι, ως απόγονοι αυτών των σπουδαίων ηρώων, εκφράζουμε την τεράστια ευγνωμοσύνη μας για το σπουδαίο παράδειγμα το οποίο μας έχουν δώσει και το οποίο πρέπει να αποτελεί φάρο και οδηγό για μας σήμερα, σε αυτήν επαναλαμβάνω την πολύ ιδιαίτερη διεθνή συγκυρία, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πορευτούμε βάζοντας πάνω από την ευδαιμονία του καταναλωτισμού και των υλικών αγαθών τις αξίες και τις αρχές μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και που τιμάτε και εσείς με την παρουσία σας αυτήν τη σπουδαία και ένδοξη θυσία των προγόνων μας, ανδρών, γυναικών και παιδών. Χρόνια πολλά Νάουσα, χρόνια πολλά Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι τιμάτε την κυβέρνηση, μας είστε εκπρόσωπος της κυβέρνησης και μας τιμάτε με την παρουσία σας τόσο προσωπικά και χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ όσο και ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, να σας δώσω κάποια αναμνηστικά από την πόλη μας τα οποία σχετίζονται με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της και την ταυτότητά της. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είναι ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και αφορά τον τομέα. Είδα ότι είναι από την ίδια ποικιλία, από τον ίδιο Αμπελώνα,
σε διαφορετικά υψόμετρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό δείχνει το πόσο σημαντική μπορεί να είναι η ενοποιητική δραστηριότητα και θέλω να σας καλέσω να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή που κάνουν οι απελουργοί μας και οι ενοποιοί μας, να βοηθήσετε στο κομμάτι της, του να δοθούν καινούργιες άδειες για φύτευση απελιών, για την ποικιλία του ψινόμακρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας και μπορεί να αποτελέσει και ένα όχημα και ένα εργαλείο για την ευρύτερη αναπτυξιακή προσπάθεια που κάνετε κι εσείς και εδώ η περιοχή μας για να μπορέσει να σταθεί και πάλι όρθια στα πόδια της μετά την σκληρή περίοδο της αποβιομηχάνησης. Οπότε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Το άλλο που θέλουμε να σας δώσουμε και το οποίο βεβαίως. Λοιπόν, το οποίο μιλάει μέσα από έναν πρόσωπο, μιλάει κατοφέρνει ένα πρόσωπο που όπως βλέπετε έχει ελάχιστη επαφή αυτός που το φοράει με το πραγματικό του πρόσωπο, αλλά μιλάει με την ψυχή μας. Είναι μεγάλη τέχνη και μεγάλη δύναμη για να αφήσει. Επειδή κάνουμε και μια σημαντική προσπάθεια, θα σας τα κλείσουμε με αυτά τα δύο. Το πρώτο σχετίζεται με αυτό εδώ. Είναι η προσπάθειά μας να μπούμε στο χάρτη το τουριστικό. Μπορεί να μην έχουμε λοιπόν παραλίες, αλλά έχουμε πάρα πολύ ωραία και σπουδαία πράγματα τα οποία. Εξαιρετικά. Και ένα βιβλίο το οποίο έχουμε εκδώσει και αφορά την ταυτότητα της Νάουσα, την ιστορία της. Νάουσα, μια νέα πόλη. Το οποίο είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί. Η στόχευσή του ήταν στα νέα παιδιά να μπορεί να το διαβάσουν ακριβώς για να γνωρίσουν την ιστορία μας και να είναι περήφανοι για τον τόπο στον οποίο κατοικούν και να πάρουν και τα σωστά πατήματα και διδάγματα για τη μετέπειτα ζωή τους. Και αυτό είναι ενδεικτικό ότι θα σας καλέσουμε την επόμενη φορά σε απόκριση, θα είστε κοντά μας. Εντάξει, το απόγευμα της κυρίας ήταν, δεν είναι πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να πείτε. Κύριοι καθηγητές, περιφερειακή αυτοδιοίκηση, κύριε νομάρχε, κύριε δήμαρχε, για μένα είναι πολύ μεγάλη έτσι, η τιμή να εκπροσωπήσω σήμερα την κυβέρνηση σε αυτή την ιστορική μέρα για την Άνωσα αλλά και για όλη τη Μακεδονία. Αυτό που έγινε πριν από 202 χρόνια είναι κάτι συγκλονιστικό. Πραγματικά οι Ναουσές και οι Ναουσέοι, όπως είπε σωστά ο Δήμαρχος, άφησαν έτσι την καλή ζωή και θυσίασαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της ελευθερίας. Οι Ναουσές, οι ηρωίδες της Νάουσας με τα παιδιά τους επέλεξαν τη θυσία από τη σκλαβιά, ενώ χιλιάδες Ναουσέοι σφαγιάστηκαν γιατί πραγματικά επέλεξαν τον δρόμο της ελευθερίας, των ιδανικών της ελευθερίας, από το να παραμείνουν στη σκλαβιά. Αυτό που χρειάζεται για όλους είναι αυτή την ημέρα, το ολοκαύτωμα της Νάουσας, τη θυσία των προγόνων μας, να τη διατηρήσουμε στο μέλλον. Γι' αυτό οπωσδήποτε εσείς, η Δημοτική Αρχή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, είναι ένα καθήκον το οποίο πρέπει να υπηρετήσετε και να γίνει και παγκόσμια γνωστό. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στην Νάουσα, την οποία αυτός που έβγαλε το πανηγυρικό, το ιστορικό της της ημέρας, το ανέλησε με ακρίβεια. Η Νάουσα ουσιαστικά ήταν αυτοδιοίκητη. Είχε όλα τις ελευθερίες, την οικονομική ανεξαρτησία, για να μπορούν να ζουν και ζούσαν μια άνετη ζωή εκείνη την εποχή. Όμως εδώ οι άνθρωποι, συνεργαζόμενοι και με άλλους από τη Δυτική Μακεδονία και από την Πέλα, με τον Αγγελή Γάτσο και με τον Γιάννη τον Πίνο και άλλους της έδεσας, ζήτησα το υπέρτατο, δηλαδή πιο αυτό την ελευθερία. Γι' αυτό πρέπει να τους τιμούμε, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ ελεύθεροι και καθήκον μας είναι αυτό που έγινε, αυτό το ολοκαύτωμα και αυτή η θυσία να διατηρηθεί αναλύωτη στη μνήμη στο μέλλον. Συγχαρητήρια έτσι, για την οργάνωση αυτής της δήλωσης, αυτής της επετείου. Και εύχομαι να είμαστε εδώ κάθε χρόνο και να τιμούμε πραγματικά αυτή τη θυσία των ανθρώπων. Αποτελεί πρότυπο αυτοδιοικητικού και θα μου επιτρέψει να πω ότι επειδή ακριβώς
έχει σταθεί δίπλα μου σε κάθε τρόπο, πέρα από πρότυπος δημάρχου, θα μου επιτρέψετε να τον αποκαλέσω και πατέρα, γιατί αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη αγάπη του προς το πρόσωπό μου και προς την πόλη μας την Άουσα. Πρόεδρε της ΚΕΔΕ και Δήμαρχε Απεδοκήπων και Μενεμένης, αγαπητέ φίλε Λάζαρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι κοντά μας. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για το Δήμο μας, για όλα όσα κάνεις για τους Δήμους της χώρας, διότι πραγματικά για να μπορεί να κερδίζει και να μπορεί να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των δημοτών. Θέλω να σου ευχηθώ να είσαι γερός, διεκδικητικός και να συνεχίσεις να αποτελείς πρότυπο για εμάς τους αυτοδιοικητικούς με την πράξη σου και το παράδειγμά σου. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Θα μου επιτρέψεις να σου δώσω, έχεις όλα τα υπόλοιπα που πήρε ο Υπουργός, αλλά θα σου δώσω μόνο την συνεργασία των κρασιών που είναι το έτσι, απόλυτα χαρακτηριστικό της περιοχής μας. Γιατί ευθυμίζει και τον εκπέμποδο και τον δεχόμενο. Τα θερμά συγχαρητήρια για την πορεία σου και θέλω να γνωρίζουν όλοι, το ξέρουν εδώ στην περιοχή, ότι έχετε έναν δήμαρχο με ήθος, ο οποίος αγαπάει την πόλη του και τους πολίτες πάρα πολύ. Και είναι λίγες οι περιπτώσεις, δεν είναι πάρα πολλές, τις μετά από μία ήττα επανόδου ενός δημάρχου στο δημαρχιακό αξίου. Γιατί σαν νέος και επιστήμονας που είναι, δεν είναι ανεπάγγελτος, μπορούσε να επιλέξει να συνεχίσει την επαγγελματική του ζωή, αλλά επέλεξε και πάλι το Δήμο. Και αυτό δείχνει την αγάπη για τον τόπο. Επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω από τις συζητήσεις που κάνουμε από όλα αυτά τα χρόνια και βλέποντας την πορεία του και τη δραστηριότητά του. Στα όσα προελέγχθησαν, θα πω ότι έχω κάνει μια εργασία στην περίοδο του κορονοϊού για τη συνεισφορά και την προσφορά στην Επανάσταση του 21 των Ελλήνων Μακεδόνων αγωνιστών, στη θυσία των οποίων τα φώτα της ιστορίας δεν πέφτουν δυνατά όπως πέφτουν τα φώτα της ιστορίας πολύ δυνατά σε πρόσωπα στα οποία στέριωσε και κράτησε η Επανάσταση. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλουμε. Στον παγασιτικό κόλπο κατέβηκαν και πολέμησαν στην Πελοπόννησο κατά του Ιμπραήμ, στο Μεσολόγγι, στο Φάλιρο με τον Καραϊσκάκη, η γη του Εμμανουήλ Παπά, του αρχηγού της Επανάστασης του 21, αλλά και ο Καρατάσος, να μην αναφέρουμε σε όλα τα ονόματα, πολέμησαν σε συγκεκριμένες περιοχές και αγωνίστηκαν. Έχει πει δε ο Κολοκοτρώνης για αυτό, ο αρχιστράτηγος της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, αλλά και ο Καραϊσκάκης στη Στερεά Ελλάδα, και έχουν εκφράσει το θαυμασμό για τον πατριωτισμό και το αγωνιστικό φρόνημα που είχαν οι δικοί μας